κορίτσια θα έρθετε. Όποιος θέλει έρχεται. Ο Βασίλης είναι μαζί μας, κορίτσια. Γεια, γεια σου, Βασίλη, καλώς όρισες. Καλώς όρισες, είσαι καλά. Καλώς βρήκα. Τι αγόρι μοντέρνο είσαι εσύ. Γέλα λίγο έξω να σε δούμε, γέλα. Γιαχνή μπορείς να κάνεις διάβασμα ή δεν το έχει σήμερα. Δεν θα κάνεις διάβασμα μόνο, όχι σε μένα αγάπη μου. Στον καλεσμένο μας θα κάνεις διάβασμα. Με συγχωρείς που δεν έχω λουλούδια από τα κορίτσια, θα σου δώσω ένα πολύ ωραίο φωνάκι. Το δώρο μου. Εντάξει λοιπόν, παίρνω το χωνάκι μου. Οκ. Δείτε εδώ αγόρι. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 26. Είσαι 26 χρονών. Το γνωρίσαμε μέσα από μία απευθεία σύνδεση που έκανε η Μαντώ και η Τζέννη. Κάνατε στην Ψαραγορά. Ναι. Και είσαι ο αντιπρόεδρος. Είμαι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου των Ιχθυοπολών της Κεντρικής Ιχθυαγοράς. Σε ψήφισαν οι άλλοι. Με ψήφισαν οι άλλοι. Μπράβο λοιπόν. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρός μας. Είσαι και μοντέλο. Ασχολούμαι το τελευταίο διάστημα. Για λίγο βέβαια. Είναι λίγο. Πρόωρο για μένα, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Έχουμε φωτογραφίες, λίγο. Να δούμε το Βασίλη και μετά βεβαίως θα κάνουμε και το θέμα μας. Βεβαίως θα δείξουμε πώς καθαρίζονται τα ψάρια σωστά. Εδώ πού είσαι? Εδώ είμαι με την Τσολάκη στο. Για βάλτε το φουλ να το δούμε. Περιβόητο ημερολόγιο του Τρίφωνα Σαββαρά. Α, έχεις το μαλλί κάτω. Ναι, γι' αυτό με διάλεξε κιόλας, γιατί είναι τα μακριά μαλλιά που είναι λίγο εντυπωσιακά. Είναι πρώτη φορά νομίζω που έβαζε. Ο Σαμσόν. Άντρα. Εδώ είναι μια ωραία, μια πολύ ωραία δουλειά του φίλου μου, Γιάννη της Βίγου. Κάτσε τώρα. Δείτε τον λίγο σπλίτ. Μεταμορφώνεσαι. Εντάξει, είναι τα βράδια το μεταμορφώνω. Δεν αφήνεις λίγο το μαλλί να το δούμε. Κάτω. Ναι. Μισό λεπτάκι γιατί. Το είχαμε πιάσει εδώ με ζελέ. Γεια σου ρε Βασίλη με τα ωραία σου, έλα εδώ. Τώρα, εσύ η καθημερινότητά σου είναι να πηγαίνεις στην Ψαραγορά, ωραία? Ναι, η καθημερινότητά μου εμένα ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή μπορεί να σηκωθώ και 3 και 4 η ώρα. Εγώ μπορεί να ξεκινήσω να πάω στο. Τι ώρα κοιμάσαι? Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προσπαθώ και εγώ να κοιμάμαι νωρίς, αλλά επειδή έχω πάρα πολύ μεγάλο. Ένα παιδάκι τώρα 26 χρονών, στα 26 σου έχεις και άλλες αντοχές. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και αν δεν τα κάνεις τώρα, πότε θα τα κάνεις? Ωραία, εάν συνεχίσει, Ελεάνα μου. Θέλει να κατέβει. Είναι 20, Ελεάνα αυτό. Λοιπόν, οπότε πηγαίνεις και η δουλειά είναι του μπαμπά. Κοίταξε να δεις. Η δουλειά ήταν του παππού. Ξεκίνησε, ήταν το πρώτο κατεψυγμένο στην Αθήνα που λέγαμε κατεψυγμένα προϊόντα. Είχε ένα μαγαζί εκεί στα Πατήσια και στο Κολωνάκι. Στην αρχή ήταν πυράδικο για να καταλάβεις. Τότε ήταν η ιδέα του παππού μου να το γυρίσει σε ιχθυοπολείο. Μετά ο πατέρας μου το συνέχισε μόνος του. Εγώ το 2008 τελείωσα, πέρασα λογιστική στην Κρήτη. Αλλά λόγω της κρίσης, λόγω ότι ήθελαν βοήθεια η δική μου, έπρεπε να επιστρέψω. Ναι, την άφησα τη σχολή. Βέβαια, δεν μου αρέσει που την άφησα, να σου πω την αλήθεια. Στιγμή. Αλλά εντάξει, κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Ίσως με έκανε και λίγο πιο όριμο. Η αγορά είναι μεγάλο σχολείο. Μπήκα δηλαδή και εγώ σαν μικρό παιδί. Τι και βγήκα. Τι δύσκολο έχεις αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου? Κοίταξε να δεις ότι εγώ. Καλέστηκα εκείνη την εποχή να αναλάβω ένα μαγαζί το οποίο ήταν σχεδόν πτωχευμένο από όλες τις πλευρές, διότι έπρεπε να αλλάξουμε προϊόν. Το κατεψυγμένο είχε εισχωρήσει στα σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος της αγοράς. Ναι, είχε πέσει λίγο που ήμασταν σκέψει το πρώτο κατεψυγμένο μαγαζί. Μετά εγώ έπρεπε να αντιμετωπίσω μέσα στην αγορά άλλα 70 καταστήματα που πουλάνε νοπά προϊόντα. Δηλαδή από εδώ στην Τζέννη είναι άλλο μαγαζί και έχει το ίδιο προϊόν με σένα. Πρέπει να είσαι κοντά, πρέπει να είσαι δίπλα στον καταναλωτή, να τον τσιμπήσεις λαϊκά όπως το λέμε εμείς στην αγορά για να του πουλήσεις το προϊόν. Γιατί κατεβάζει τιμή ο ένας, κατεβάζει τιμή και ο άλλος. Καταλάβες. Έτσι είναι, είναι σαν χρηματιστήριο η αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εγώ ξεκινάω. Εσύ μικρός πήγαινες όμως, ήξερες αυτό τον κώδικα. Ναι, αλλά όταν. Είναι αλλιώς όμως όταν ανοίγει η πόρτα για τη ζωή που είσαι 17 χρόνια, γιατί είχα τελειώσει και πιο μικρό σχολείο. Εγώ είχα κερδίσει ένα χρόνο και βλέπεις ξαφνικά να πέφτει μια ντουλάπα επάνω σου.